centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα Χρήστο, εσένα και τους ακροατές μας. Και χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, γιατί χρόνια πολλά, να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Με υγεία για όλο τον κόσμο. Άδοξα τελειώνουν, θα λέγαμε. Άδοξα, κύριε Τριανταφύλου. Δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω πώς το βλέπετε κι εσείς. Δηλαδή, δεν ξέρω. Νομίζω άδοξα τελειώνουν τα πρωταθλήματα φέτος. Έχετε δίκιο, έτσι είναι τα πράγματα. Άδοξα τελειώνουν τα πρωταθλήματα. Πάρτε και μια απόφαση όμως, ναι, που θεωρώ ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή ήταν η σωστή. Γιατί μην ξεχνάτε ότι προερχόμαστε από μια πανδημία πρωτόγνωρη για όλη την φίλιο, που δεν έχουμε βγει ακόμα, ναι, από τις δύσκολες καταστάσεις και το βλέπετε πως είναι. Ακόμα δεν ανοίξαν όλες οι επιχειρήσεις, δεν έχουν αρθεί τα μέτρα με άλλα λόγια. Οπότε θεωρώ πως ειδικά για το εραστεχνικό ποδόσφαιρο ήταν πολύ δύσκολο να συνεχιστεί. Όσο πίσω και αν πηγαίναμε, δηλαδή αν λέγαμε να παίξουμε και Ιούνιο, ας πούμε, για να ολοκληρώσουμε. Λέω, ή ακόμη και για τον τελικό να πούμε μέτρα, να τον κάνουμε, ρε παιδί μου, τον, να μην γίνει με κλήρωση, να γίνει, να παίξουμε κάπως, να γίνει, ξέρω εγώ. Βασικά η ένσταση μεγάλη που υπήρχε και υπάρχει από όλους μας ήταν εκεί. Αλλά επειδή υπάρχουν διαφορές σε κάθε ένωση, ναι, εμείς μην κοιτάτε ότι φτάσαμε να μας μένει ένα παιχνίδι ο τελικός. Μπράβο, που είχαμε πει να το κάνουμε 25 Μαρτίου κιόλας. Μαρτίου, ναι, ήταν προγραμματισμένο για 25 Μαρτίου. Αλλά πέσαμε πάνω στα μέτρα, ναι, και και οπότε πήρε αναστολή η διεξαγωγή του κυπέλλου. Ναι, ναι. Σας λέω όμως πάλι και επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν σε ενώσεις εν εξελίξη τα παιχνίδια του κυπέλλου, ναι, ημιτελικά, προημιτελικά, που θα πρέπει να γίνουν πιο πολλά παιχνίδια. Και επειδή θέλανε να πάρουν μια κεντρική απόφαση, νομίζω πως αυτό που σας είπα, ότι πάρθηκε στο τέλος η σωστή απόφαση. Τώρα όμως, δηλαδή θα φωνάξετε εκεί στην ΕΠΣ τους υπευθύνους της Αστραπής και της Καλυθέας και θα τους πείτε, τραβήξτε κλήρο, ποιος θα είναι ο κυπελούχος φέτος. Έτσι προβλέπεται να γίνει. Με βάση τη χθεσινή απόφαση, αυτό προβλέπεται να γίνει. Ναι. Να βγει ο κυπελούχος, ναι, με κλήρωση. Με κλήρωση. Αυτό έχει οριστεί πότε θα το κάνετε, ας πούμε, το σκέφτεστε κάπως? Όχι, θα συνεδριάσει η Εκκλησιακή Επιτροπή της Ένωσης και έχει και κάποια άλλα θέματα τα οποία, ναι, εκκρεμούν, οπότε και αυτό μαζί θα συμπεριληφθεί μέσα στα θέματα. Και θα βγει με αυτόν τον τρόπο και ο κυπελούχος. Μάλιστα. Ακριβώς. Τώρα, γιατί πρέπει να δηλωθεί κυπελούχος, επειδή ο κυπελούχος των ενώσεων, από ό,τι ξέρετε, ναι, τα τελευταία χρόνια συμμετέχει στο κύπελο εραστεχνών. Ναι, βέβαια. Οπότε το συνδιαφέρει να βγει κυπελούχος από κάθε ένωση. Και η διάταξη λέει ότι αν δεν πάει στο κύπελο εραστεχνών αυτός που θα κληρωθεί σαν κυπελούχος, θα ακολουθήσει ο φιναλίστ της κλήρωσης. Τα σωματεία τι λένε γι' αυτό, κύριε Τριανταφύλου? Κοιτάξτε, είχα κάνει επαφές με πολλά σωματεία την διάρκεια αυτών των, ναι, 2 μηνών περίπου που είμαστε σε αποχή, σε αδάνεια. Να σου πω, η γνώμη που σχημάτισα είναι ότι τα πιο πολλά σωματεία αυτό περιμένανε, να υπάρξει μια κεντρική απόφαση, ναι, ώστε να μην συνεχιστούν τα πρωταθλήματα. Πάντως, υπήρχαν βέβαια και κάποιες ομάδες, ναι, οι οποίες είχαν ενδιαφέρον, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα, κάποιοι θα αδικηθούν, κάποιοι θα ευνοηθούν. Ξέρετε, φέτος υπήρχε και πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, υπήρξε πολύ μεγάλη μάχη στην κορυφή. Δηλαδή φανταζόμασταν ότι θα συνεχιστεί αυτό μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, θα ήταν συναρπαστικό το πρωτάθλημα, ειδικά της πρώτης κατηγορίας. Έτσι ήταν, μπροστά οι 3-4 ομάδες, ναι, βλέπαμε ότι για πάρα πολλές αγωνιστικές, 7-8-9 δεν θυμάμαι. Άλλαζε και η κορυφή, ήταν συναρπαστικό. Ναι, πρώτη ομάδα της Πολυκάρπης, ακολούθησε μετά για άλλα τόσα παιχνίδια, δεν θυμάμαι πόσα, το Βουκατσικό, η ομάδα της του Βουκατσικού. Και στο τελευταίο παιχνίδι, στο τελευταίο δευτερόλεπτο, πήγε της, πάνω η Καλυθέα. Των καθυστερήσεων βγήκε η Καλυθέα πρώτη, οπότε δικαιωματικά έχει τον πρώτο λόγο για την άνοδο. Ναι. Εκείνο που δεν έχει ξεκαθαριστεί, ναι, ακόμα να σου πω, είναι για την Γάμα Εθνική στους 8 ομίλους, αν πάρουν την άνοδο για τη Football League και οι 8 ομάδες που τερματίσανε με την κατάσταση αυτή πρώτες, γιατί εξαρτάται από τη Football League τι θα γίνει, γιατί εκεί θα υπάρξει σίγουρα μια διάρθρωση μεταξύ Super League 2 και Football League. Ναι. Υπάρχουν βέβαια, έρχονται και μηνύματα εδώ. Επειδή ήταν τόσο συναρπαστικό το πρωτάθλημα και επειδή, όπως το είπατε και μόνος σας, μια ήταν πρώτος ο ένας, μια πρώτος ο άλλος κτλ., αν θα μπορούσε να γίνει κλήρωση μεταξύ και των πρώτων τριών, ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
Είναι και αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, μιλάμε για κεντρική απόφαση. Δεν μπορεί κάτι να ισχύσει μόνο για την Καστοριά. Αυτά που συζητάμε είναι κεντρική απόφαση. Αυτό, αν θυμάστε, το είχαμε ανεβάσει την Πρωταπριλιά, σαν πρωταπριλιάτικο πείμα. Ναι. Αλλά βλέπετε ότι κάπου στο μισό δικαιωθήκαμε, γιατί το κύπελλο έτσι καλώς πάει εκεί με την κλήρωση. Μάλιστα. Βέβαια, και εκεί είχαμε προτείνει κάτι το οποίο ορθολογικά για εδώ μπορεί να ήταν σωστό, γιατί δηλαδή οι τρεις πρώτοι διεκδικούσαν μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήταν πολύ κοντά στη βαθμολογία, αλλά υπήρχαν και σε ενώσεις, σας λέω πάλι, που είχαν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, κάπου είχαν βγει πρωταθλητές. Και από τη στιγμή που υπάρχει κεντρική απόφαση για όλους, δεν μπορεί κάτι άλλο να γίνει στην Καστοριά. Είναι αυτό που σας είπα, ότι κάποιοι θα αδικηθούν, κάποιοι θα ευνοηθούν. Αλλά αυτό το ίδιο το η αδικία γίνεται και στα παιχνίδια. Κάποιοι σε κάποιο παιχνίδι θα αδικηθεί ο ένας, στο επόμενο θα αδικηθεί άλλος. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε, όλα τα πράγματα έχουν αρχή και τέλος. Άρα λέτε ότι φέτος, ας πούμε, θεωρητικά είναι αδικημένη η Ομόνια και η Πολυκάρπη, παραδείγματος χάρη. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Γιατί είχαν τις πιθανότητες με το μέρος τους να διεκδικήσουν μέχρι και την τελευταία στιγμή να αλλάξουν κατηγορία αυτές οι ομάδες. Γιατί κάνανε έξοδα όλες οι ομάδες αυτές που λέμε τώρα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Συμμετέχουν σε ένα πρωτάθλημα, ξοδεύουν λεφτά. Το αστυνομικό ποδόσφαιρο πλέον έχει ξεφύγει από τα γεγονότα των να βασίζονται μόνο στο καθαρά αστυνομικό κομμάτι. Ξοδεύουν λεφτά τα σωματεία για να μπορέσουν να αλλάξουν κατηγορία. Να πούμε ότι για τη β' κατηγορία ισχύουν ό,τι ισχύει για την πρώτη, δηλαδή οι ελπίδες Μεσοποταμίας θα πάρουν την άνοδο. Ακριβώς, ακριβώς. Στην στιγμή που σταμάτησε το πρωτάθλημα ήταν πρώτες. Οπότε εκ των πραγμάτων προβιβάζονται στην αλφα κατηγορία. Για υποβιβασμούς τι γίνεται τώρα, κύριε Τρενταφυλλού? Για υποβιβασμούς υπάρχει η δυνατότητα της αναδιάρθρωσης. Ναι. Αλλά εδώ είχαν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Αυτά είναι τα γεγονότα. Το θέμα της αναδιάρθρωσης είναι σε ενώσεις που λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Διεκδικούσαν εσωτηρία 2, 3, 4 ομάδες με βάση τις αγωνιστικές που απομένανε. Εδώ σε εμάς έχει ξεχωρίσει. Αλλά τίποτα ακόμα δεν είναι σίγουρο. Θα υπάρξει αυτό που σας είπα, ένα συμβούλιο. Θα τα βάλουμε τα πράγματα όλα κάτω και θα αποφασίσουμε. Άρα, ξέρουμε ποιοι θα ανέβουν κατηγορία. Η Αστραπή θα πάει η Τρίτη Εθνική. Συγγνώμη, η Καλυθέα θα πάει η Τρίτη Εθνική. Η Ελπίδης Μεσοποταμίας θα πάνε. Θα γίνει για το κύπελο. Ναι, η κλήρωση για το κύπελο. Αλλά για υποβασμούς ακόμα δεν ξέρουμε. Για υποβασμούς ακόμα δεν ξέρουμε. Μάλιστα. Εσείς... υποβιβασμούς στην ουσία έχουμε μία ομάδα από την Α κατηγορία που είναι προγραμματισμένο να υποβιβαστεί. Ναι. Με βάση τον βαθμολογικό πίνακα, όπως σταμάτησαν τα πρωταθλήματα, είναι η ομάδα του Βιτσίου. Άρα οπότε... το Βίτσι υποβιβάζεται σίγουρα στη Β. Ακριβώς. Από εκεί και μετά, αν θα υπάρξει δεύτερη ομάδα, θα κρυθεί από τι? Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Α, μία ομάδα. Ανεβαίνουν οι αλπίδες, ναι, πέφτει και... Άρα λοιπόν είναι λυμμένο και αυτό ουσιαστικά. Από τη στιγμή που υποβιβάζεται από την γάμα κατηγορία, από τη γάμα εθνική, η Αστραπή Μεσοποταμίας, και ανεβαίνει, σωστό, ανεβαίνει, ναι, εκ των πραγμάτων η Καλυθέα, θα είναι... Θα είναι ένας ο υποβιβασμός, είναι η ΑΕΒΙΤΣΙΟΥ και ανεβαίνουν οι αλπίδες. Πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα αναμένουμε να δούμε πότε θα μπορούν... Αν θα μπορούμε πραγματικά από τον Σεπτέμβριο να ξαναοργανωθούμε και σε αυτό το κομμάτι. Από αυτά που βλέπετε και πιστεύετε, κύριε Τρενταφυλλού, θα πάμε σε ένα κανονικό πρωτάθλημα από τη νέα σεζόν, από τον Σεπτέμβριο? Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Τώρα πιάσατε ακριβώς το θέμα. Τώρα είναι. Όλα πήγαν στραβά πήγε και αυτό και κατέληξε. Έτσι, ναι. Όλοι καταλαβαίνουν ότι υπήρξε μια πανδημία. Ναι. Υπήρξαν προβλήματα που έτσι κι αλλιώς προηγείται πρώτα η υγεία και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Εγώ βλέπω ότι για την καινούργια σεζόν θα υπάρχουν τα μεγάλα τα προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει νωρίς να κινηθούμε, να στηρίξουμε τα σωματεία, γιατί θα μείνουμε χωρίς σωματεία στην ουσία. Δύσκολα να μπορέσουν τα σωματεία να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που έχουν και να δηλώσουν συμμετοχή για την Ελλάδα. Ούτε μπορούμε να φανταστούμε τους παίχτες να αγωνίζονται με μάσκες επίσης, έτσι, και γάντια. Εντάξει, με γάντια. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και οικονομικά, σας λέω, ότι σε κάθε ομάδα, σε κάθε σωματείο υπήρχαν 2-3 άνθρωποι οι οποίοι τρέχανε τις εξελίξεις των σωματείων, βάζανε το χέρι στην τσέπη, κάνανε κάποιες εκδηλώσεις, όχι κανένα πανηγύριο, όχι κανένα χορό, όχι κανένα λαχιοφόρο αγορά και ένα τουρνουά κάποια σωματεία και βγάζανε τη χρονιά.
Έτσι. Τώρα ποιος τώρα πώς θα γίνει αυτός που θα βάλει το χέρι στην τσέπη. Χωρίς εκδηλώσεις, χωρίς τουρνουά, χωρίς, ναι, χωρίς να ψήσουμε ένα σουβλάκι, πώς αυτά τα ταμεία των ομάδων θα γεμίσουν με χρήματα για να βγει η χρονιά. Δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα, πραγματικά. Υπάρχει ήδη κάποια μέρημνα από την ΕΠΟ. Ναι. Μας έχουν ήδη ζητήσει να στείλουμε τον αριθμό των σωματείων που συμμετείχαν στα πρωταθλήματα για την αγωνιστική περίοδο 19-20, ναι, ώστε να αξιολογηθεί η δυνατότητα οικονομικής στήριξης από το Υπουργείο Αθλητισμού. Οπότε ήδη βλέπω ότι από νωρίς ξεκινήσανε να ενδιαφέρονται για την καινούργια αγωνιστική περίοδο. Άρα, όλα τα σωματεία να πάρουν κάποιο ποσό, εννοείται. Μπράβο, έτσι. Κάποια οικονομική ενίσχυση. Όπως παίρναν παλιά την επιχορήγηση τα σωματεία ή κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι. Υπομορφή είναι επιχορήγηση είτε μέσω της ΕΠΟ είτε μέσω των ενώσεων. Ναι. Να υπάρχει δυνατότητα οικονομική στήριξη από το Υπουργείο Αθλητισμού. Φαντάζομαι γιατί με την προϋπόθεση να δηλώσουν συμμετοχή και για το νέο πρωτάθλημα. Φαντάζομαι, λέω. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα στοιχεία που θα ζητήσουν. Πάντως είναι προς την θετική κατεύθυνση, λέω, και μόνο που τα αντανακλαστικά που δείξανε είναι γρήγορα. Μάλιστα. Μακάρι να συμβεί και αυτό. Έτσι κι αλλιώς όμως, και όχι μόνο λόγω συνθηκών, πρέπει να ενισχύεται το αριστεχνικό ποδόσφαιρο. Η παλιά επιχορήγηση των σωματείων πρέπει επειγόντως να επανέλθει σε μόνιμη βάση. Άμεσα μέτρα στήριξης, τα οποία να δεσμεύουν τις επόμενες δύο περιόδους, ούτε καν την μία. Για τις επόμενες δύο περιόδους να δεσμευτεί η Ομοσπονδία, η ΕΠΟ, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, να δεσμεύσει τις ενώσεις προς τα σωματεία, να υπάρξει βοήθεια, να υπάρξει ένα κίνητρο να τρέξουν εξελίξεις των σωματείων, γιατί θα υπάρξει πρόβλημα μεγάλο, σοβαρό πρόβλημα. Το λέω και θα το βρούμε μπροστά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τριανταφύλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Τέλος η σεζόν, λοιπόν, οριστικό τέλος σε όλα, όπως τα εξηγήσαμε, με τις ομάδες που ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, με τις ομάδες που θα είναι του χρόνου στα πρωταθλήματα της ΓΑΜΑ Εθνικής κτλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τον τρόπο με τον οποίο θα βγει ο κυπελούχος. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου μας, ο κυπελούχος θα βγει με κλήρωση. Είναι εκπληκτικό και μόνο που το ακούμε, κύριε Τριανταφύλου, πραγματικά. Έχει ξαναυπάρξει, αλλά μεμονωμένα σε κάποιες, για κάποιους αγώνες, όχι συνολικά. Όχι, ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Να είστε καλά, καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Τριανταφύλου. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.